Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά, μια σύνοψη των κυριωτέρων γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή μα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε με τι άλλο, με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Ισραήλ και Χαμά. Θα κάνουμε μια γενική αναφορά στον πόλεμο και θα εξειδικεύσουμε στη συνέχεια να δούμε τι συνέβη τι τελευταίε εβδομάδε και τι τελευταίε ημέρε στο μέτωπο τη Γάζας. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν την 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν περίπου 1.000 έως 1.200-1.300 μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν ξαφνικά, ε, εν μέσω γιορτής στο ε, νότιο Ισραήλ, κατέλαβαν μια περιοχή μεγαλύτερη, σχεδόν διπλάσια από την Γάζα, κατέλαβαν στρατόπεδα, κατέλαβαν αστυνομικούς σταθμούς, και εισέβαλαν και σε χιμπούτς, σε αγροκτήματα δηλαδή, αλλά και σε ένα φεστιβάλ, μουσικό φεστιβάλ που ήταν σε εξέλιξη στην περιοχή, σκότωσαν περίπου 1000, 1.200 ανθρώπους, στρατιωτικούς, κυρίως όμως αμάχους και πήραν μαζί τους περίπου 240 ομήρους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ορισμένους ε, στρατιωτικούς. Ο Ισραηλινός στρατός, το Ισραηλινό κράτος, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις αντέδρασαν, συνελήθησαν με εξαπίνηση, αλλά αντέδρασαν γρήγορα έκαναν μια ταχύτατη επιστράτευση, επιστράτευσαν περίπου 350.000 ανθρώπους μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα και σε 48 περίπου ώρες απόθησαν τους εισβολείς από τα εδάφη που είχαν καταλάβει εξουδετερώσαν αρκετούς από αυτούς και στη συνέχεια ξεκίνησαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και λίγες μέρες μετά ξεκίνησαν οι προκαταρκτικές επιθέσεις στο έδαφος της Γάζα για να, της Γάζας για να ακολουθήσει στη συνέχεια η χερσαία επιχείρηση. Η χερσαία επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποκόψει τη βόρεια από τη νότια Γάζα. Εν τω μεταξύ είχαν κάνει εκκλήσεις να εκενωθεί η βόρεια Γάζα να κατευθούν οι πολίτες οι κάτοικοι της, της, της πόλης της Γάζας κυρίως στην νότια Γάζα για ασφάλεια και ξεκίνησαν οι χερσαίες επιχειρήσεις, ε, περικύκλωσαν την πόλη της Γάζας, κατέλαβαν και το λιμάνι της Γάζας και στη συνέχεια ξεκίνησαν ε, διάφορες επιχειρήσεις για εντοπισμό είτε των σειράγγων της Χαμάς, είτε φυλακίων είτε διοικητηρίων της Χαμάς οι Ισραηλινές Ενοπλισνάμεις έχουν κάνει αρκετές αναφορές για εξουδετερώση ηγετικών στελεχών, επιχειρησιακών ηγετικών στελεχών της Χαμάς αλλά και απλών οπλιτών. Αυτό το οποίο προκάλεσε μεγάλη αντίδραση στη διεθνή κοινότητα ήταν η επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στα νοσοκομεία με αποκορύφωμα την επιχείρηση στο νοσοκομείο Αλ-Σιφά παιδιατρικό νοσοκομείο το Ραντίσι και εκεί έγινε μια επιχείρηση. ο Ισραηλινός στρατός ζήτησε την εκένωση των νοσοκομείων. Στα νοσοκομεία έχουν καταφύγει δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκτός από τους νοσηλευμένου και τους ασθενείς. Εν πάση περιπτώσει, ο Ισραηλινός στρατός παρέσκε κάποιες πληροφορίες με βάση τις οποίες οι μαχητές της Χαμάς χρησιμοποιούσαν τα νοσοκομεία. Η πλευρά τη χάμά διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρουσίασαν πάντως πιστικά ντοκουμέντα για την παρουσία της ΧΑΜΑ στα νοσοκομεία ιδιαίτερα στο ΑΛΣΥΦΑ δεν παρουσιάστηκαν εν πάση περιπτώσει η χερσία επιχείρηση είναι σε εξέλιξη εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε και να πούμε ότι η επιχείρηση εντός κατοικημένων τόπων είναι ίσως το δυσκολότερο είδος πολέμου αν όχι το δυσκολότερο, ένα από τα δυσκολότερα είδη πολέμου. Γιατί δεν προσυδειάζει και δεν προσωμιάζει με κανένα άλλο είδο πολέμου. Θα πρέπει τετράγωνο-τετράγωνο, σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα να ελεγχθεί η περιοχή στην οποία προελάβνει ο στρατό, να εξουδετερωθούν οι δυνάμει τη άλλη του εχθρού, για να προχωρήσουν μετά στο άλλο τετράγωνο, στο άλλο τετράγωνο. Και όπω αντιλαμβανόμαστε, πρόκειται για μια πόλη που που έχει πάνω από ένα, είχε μάλλον πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους, μια πολύ μεγάλη πόλη. Ενώ λοιπόν βρισκόμαστε εδώ, δηλαδή στον έλεγχο ενός μεγάλου κομματιού της της βόρειας Γάζας και ενός μεγάλου κομματιού του πολιοδομικού συγκροτήματος της Γάζας, έχουμε αρκετά θύματα, όχι στο έμψυχο υλικό... Ε, ο Ισραηλινός στρατός έχει αναφέρει ότι από την αρχή της επιχείρησης έχουν ε, χάσει τη ζωή τους περίπου 45 ε, αξιωματικοί και στρατιώτες. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά μεγάλες οι απώλειες στο υλικό. Δηλαδή κυρίως σε άρματα, τεθραγισμένα οχήματα και ε, μπουλντόζες, ε, χωματουργικά μηχανήματα τα οποία τα χρειάζονται οι μαχόμενες δυνάμεις, είναι το μηχανικό δηλαδή για να εντοπίζουν ή να χρηστεύουν τις σύραγγες της ΧΑΜΑΣ. Εδώ βρισκόμαστε όσον αφορά τις επιχειρήσεις και ενώ τίνει να ολοκληρωθεί η επιχείρηση στη Βόρεια Γάζα και ενώ έχει καταφύγει περίπου ένα εκατομμύριο από τους κατοίκους της Βόρειας Γάζας στη Νότια Γάζα, τα τελευταία 24 ώρα έχουμε ρήψει φυλαδίων από ένα μέσα στην περιοχή της Νότιας Γάζας και ο Ισραηλινός στρατός ζητά από τους κατοίκους τεσσάρων πόλεων της Νότιας Γάζας τώρα να ε, απομακρυνθούν από αυτές τις περιοχές να πάνε σε ασφαλέστερα μέρη ε, όπως γίνεται αντιληπτό αυτό είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση μιλάμε για 2,3 εκατομμύρια ανθρώπους με τεράστια προβλήματα επιβίωσης πλέον δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ρεύμα δεν υπάρχουν τρόφιμα και η, η είσοδο ανθρωπιστική βοήθεια από την σύνοριακή πύλη τη Ράφα, από το Σινά δηλαδή στην Γάζα, γίνεται στην κυριολεξία με σταγονόμετρο. Τι τελευταίε μέρες, εκτός από την είσοδο μερικών δεκάδων φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια, είχαμε και την έξοδο από τη Γάζα μερικών εκατοντάδων πολιτών. Με, δι δι με διπλή υπηκότητα, με ξένα διαβατήρια δηλαδή, είτε πολίτες ξένων χωρών είτε Παλαιστίνοι που είχαν διαβατήρια ξένων χωρών. Ορισμένοι καρκινοπαθείς έχουν του επετράπη να εγκαταλείψουν την περιοχή και ήδη περιθάλπνονται κάποιοι από αυτού στην ε, Τουρκία. Και ε, ε, είναι σε εξέλιξη το ζήτημα τη απελευθέρωση των, των ομήρων, για, για το οποίο θα συζητήσουμε. Ε, θα, το οποίο θα δούμε αμέσως στις επόμενες μέρες ποια θα είναι η κατάληξή του. Πάντως είχαμε το ταξίδι του διοικητού της Αμερικανική Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ. Εκεί έγιναν κάποιες συνομιλίες με τους αξιωματούχους της Ντόχα, Πιθανόν να ήταν εν παραλήλω συνομιλίε και με τη Χαμάς, όχι απευθεία. Στη συνέχεια επέστρεψαν αυτοί οι αξιωματούχοι στο Κάιρο εκεί πήγε και ο, ο επικεφαλής της Χαμάς ο Χανίγε έγιναν ε, πιο συγκεκριμένες οι συνομιλίες φτάσαμε πολύ κοντά σε συμφωνία η συμφωνία με βάση τις ε, διαρροές έχει ως εξής, θα απελευθερώσει 50 ομήρους η Χαμάς κυρίως γυναίκες και παιδιά ε, Ισραηλινούς πολίτες και έναν ανάλογο αριθμό γυναικών και παιδιών θα απελευθερώσει και το Ισραήλ από τις φυλακές όπου κρατούνται ε, Παλαιστινίων. Ταυτοχρόνως ε, υπάρχουν ορισμένα αγκάθια για την ε, τελική ε, συμφωνία. Τα αγκάθια είναι τα εξής. Ε, το, η Χαμάς ζητάει τις ημέρες ε, καταρχάς ζητάει μια πενθήμερη εκεχηρία το Ισραήλ ε, συμφωνεί για τριήμερη εκεχηρία αυτό πιθανόν μπορεί να ξεπεραστεί, για παράδειγμα μια τετραήμερη, στη μέση δηλαδή, ένα ζήτημα που είναι δύσκολο να ξεπεραστεί, αντιστέκεται και αρνείται το Ισραήλ να ικανοποιήσει το αίτημα της Χαμάς, είναι το εξής, τις, την, τις μέρες και τις ώρες που θα βγαίνουν από τις σύραγγες οι όμοιροι, για να παραδοθούν, στη συνέχεια με βάση τη διαδικασία που έχει συμφωνηθεί, να παραδοθούν στο Ισραήλ, να μην πετάει κανένα μη επανδρομένο αεροσκάφο πάνω από τη Γάζα. Γιατί, για τον απλούστατο λόγο, για να μην αποκαλυφθούν οι έξοδοι των σειράγγων από τι οποίε θα βγουν στι σύραγγε. Φυλάσσονται οι, ή... κρατούνται μάλλον οι όμοιροι, για να μην αποκαλυφθούν οι σύραγγε και στη συνέχεια να ακολουθήσουν βομβαρδισμοί και η αχρήστευση των ε, ε, σειράγγων. Εν πάση περιπτώσει, τη στιγμή που γράφεται αυτή η εκπομπή, Παρασκευή, Απόγευμα. Βρισκόμαστε στην κυριολεξία, στην κόψη του ξεναθιού. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ προανήγγειλε, είπε: Κάντε υπομονή, είμαστε πολύ κοντά, θα σα απελευθερώσουμε. Ε, τι τελευταίε ώρε, μάλλον, όχι 24 ώρα, έχουμε αυτά τα αγκάθια. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπο στον κόσμο μέσα σε αυτόν τον ζώφο που επικρατεί από τι 7 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα να μην. Ε, δέχεται να μην ελπίζει ότι θα έχουμε ένα χάραμα φωτός, μία χτίδα φωτός σε αυτό το ε, μαύρο σκοτάδι του πολέμου τους, ώστε να απελευθερωθούν οι όμεροι και οι κρατούμενοι και να πούμε ότι εκτός από τις δολοφονίες των αμάχων, είναι έγκλημα, βαρύ έγκλημα και το να στερείς την ελευθερία από αμάχους, από γυναίκες, από παιδιά ή από... Μάλιστα προχθές είχαμε και μία... Μία όμηρος γέννησε και ένα παιδί, ούσα εν ομοιρία σε κάποια ε, σύραγγα. Μία όμοιρο εννοώ. Αυτά λοιπόν για την ε, πορεία των επιχειρήσεων. Απλώ να πούμε ότι σε Ισραηλινά μέσα μαζική ενημέρωση, αλλά και στην ιστοσελίδα, ε, στον ιστότοπο αποκαλύψεων, τη γνωστή ω Wikileaks, ε, δημοσιεύθηκε ένα σχέδιο του Υπουργείου Πληροφοριών του Ισραήλ με ορισμένα σενάρια για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Ένα από τα σενάρια προβλέπει την εθνοκάθαρση, δηλαδή την εκδίωξη όλων των Παλαιστινίων από τη Γάζα, οι οποίοι σε πρώτη φάση θα εγκατασταθούν σε αντίσκηνα, ολόκληρε πόλεις με αντίσκηνα, μιλάμε για 2,3 εκατομμύρια ανθρώπους στην Χερσόνησο του Σινά και στη συνέχεια θα διοχετευτούν, θα μεταφερθούν ε, στην Ελλάδα, αναφέρομαι σε χώρες που ε, περιγράφονται, που αναφέρονται μέσα στην, ε, σε αυτό το σχέδιο. Στην Ελλάδα, στην Ισπανία και σε χώρες της Βορείου Αφρικής. Τώρα, το θέμα δεν είδαμε κάποια επίσημη ανακοίνωση από την Ελλάδα. Πάντως, ναι, φαίνεται ότι είναι περίεργο μια ξένη χώρα να εντάσει τη χώρα μας σε ένα τέτοιο σχέδιο χωρίς να έχουν προηγηθεί διαβουλεύσεις. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε... Τι λέει η επίσημη ελληνική κυβέρνηση για το θέμα αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το ένα μέτωπο. Όπω έχουμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, μα υπάρχουν πέντε μέτωπα και ένα δυνητικό. Το δεύτερο μέτωπο είναι το μέτωπο τη Χεσμολάχ, δηλαδή του Ισραήλ, με τη Χεσμολάχ που γίνεται στα βόρεια σύνορα του, Λιβάν, του, της, του Ισραήλ και στα νότια σύνορα του Λιβάνου. Εκεί λοιπόν. Είχαμε ε, αψιμαχίες από τις πρώτες μέρες, η Χεσμολάχ είναι μια, ένας αξιώμαχος ε, στρατός, μάλιστα υπάρχουν δηλώσεις Ισραηλινών πρώην αξιωματούχων που λένε ότι ο στρατός της Χεσμολάχ μπορεί να νικήσει όλους τους Ευρωπαϊκούς στρατούς, εκτός από τους στρατούς της Γαλλίας και της ε, Βρετανίας, οι οποίες, οι οποίες χώρες είναι πυρηνικές δυνάμεις. Άρα, υπάρχει όντω ένα αξιόμαχο στρατό. Το 2006 το Ισραήλ εισέβαλε για να τον εξοδετερώσει και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το Λίβανο σχεδόν αποδεχόμενο την ήττα του. υπάρχει λοιπόν ο φόβος της επέκτασης του πολέμου. Υπολογίζεται η δύναμη σε μερικές δεκάδες χιλιάδες, ορισμένοι μάλιστα την ανεβάζουν με τους εφέδρους, ότι δυνητικά μπορεί να φτάσει μέχρι της, η δύναμη του στρατού της Χεσμολά, μπορεί να φτάσει μέχρι Εκατό Διαθέτει ένα αξιόλογο οπλοστάσιο, δηλαδή και ε, βλήματα τα οποία μάλιστα είναι Ιρανικής πατέντας που μπορούν να φέρουν εκρηκτικές ύλες τα μπουρκάν, μπουρκάν από 300 έως 500 ε, ε, κιλά TNT, μεγάλη εκρηκτική ε, δύναμη. Επίσης έχουν μία πατραμένα αεροσκάφη, μία πατραμένα αεροσκάφη ε, καμικάζει, ακόμα και πυράβλους εδάφους επιφανία, δηλαδή εναντίον, εναντίον πλοίων, τα οποία μπορούν να πλήξουν, οι οποίοι πύραυλοι μπορούν να πλήξουν στόχους μέχρι και 300 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα, πολεμικά πλοία μέσα στη θάλασσα. Είδαμε λοιπόν ότι η Χεσμολά ξεκίνησε να βομβαρδίζει, με όλα αυτά τα μέσα, με, αντιαρματικά, με μία πανδρομένα αεροσκάφη, με άλλα πυροβόλα να βομβαρδίζει τις παραμεθόρειες περιοχές, αναγκάστηκε το Ισραήλ να δημιουργήσει μία ζώνη ασφαλείας και να εκενώσει μία πόλη, την Κυριά τη Σιμώνα και διάφορες άλλες κομοπόλεις και οικισμούς για την ασφάλεια των κατοίκων. Είχαμε δύο διαγγέλματα του ηγέτη της Χεσμολάχ, του Νασράλα, τα οποία όμως, στα οποία διαγγέλματα ε, ε, ακολούθησε μία ισορροπημένη ρητορική ο ηγέτης της Χεσμολάχ, αφήνοντας πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο του πολέμου, όμως ε, αυτό είπε ότι είναι απλά όλα τα ενδεχόμενα και όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Δεν απέκλεισε, αλλά δεν έδωσε και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, ούτε καθόρισε ε, κόκκινες γραμμές, μετά τι οποίε θα μπορούσε να μπει η Χεσμολάχ στον πόλεμο, και όταν λέμε να μπει στον πόλεμο, να εισβάλλει στο Ισραήλ και να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο. Άρα έχουμε αψημαχίε σε κάθε βομβαρδισμό και σε, σε, στα πυρά τη Χεσμολάχ στο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταποδίδει τα πυρά, είτε με πυροβολικό, είτε με μη επανδρομένα αεροσκάφη, είτε και με αεροπορικέ επιδρομέ. Πάντω και το Ισραήλ απαντά αναλογικά στις επιθέσεις του, του Χεσμολάχ, για να μην, ε, να μην ξεφύγει η κατάσταση και να μην ξεσπάσει ένας πόλεμος και στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, κάτι το οποίο απέφυγεται ε, και το Ισραήλ, κατά την άποψή μου και η ίδια η Χεσμολάχ, όπως θα δούμε μετά από λίγο. Ε, επίσης, είχαμε και ορισμένες σποραδικές βολές ε, με, ε, από, τί, από την πλευρά της Συρίας, ε, όχι όμως από, τις, από, τον τακτικό στρατό της Συρίας, από δυνάμεις του Ιράν, οι λεγόμενες Al Quds που ανήκουν στην, στον επαναστατικό, ε, στις, στους, ε, στο, στρατό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Είχαμε ορισμένα, ορισμένα πυρά λοιπόν στα υψίπεδα ε, ε, του Γκολάν, τα οποία κατέχει το Ισραήλ από τον πόλεμο του 1967, απάντησε σε κάθε προσβολή της περιοχής αυτής απάντησε το Ισραήλ όμως και εκεί το τρίτο μέτωπο δηλαδή δεν ε, μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε κοντά σε έναν πόλεμο στο τρίτο μέτωπο το τέταρτο μέτωπο είναι η δυτική όχθη στη δυτική όχθη μπορούμε να πούμε ότι έχουμε περισσότερες ε, αντιδράσεις των Παλαιστινίων. έχουν ξεπεράσει τα 110 άτομα οι νεκροί, Παλαιστίνοι, οι που νεκροί από πειρά του Ισραηλινού στρατού και των επίκων, των ενόπλων επίκων, όμως και εκεί δεν έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ειντιφάντα, όπως είχε γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες. Ε, το πέμπτο μέτωπο δεν είναι μέτωπο στο Ισραήλ, είναι ένα μέτωπο το οποίο έχουν ανοίξει οι δυνάμεις Al Quds και οι δυνάμεις του άξονα της αντίστασης, όπως τους ονομάζει το Ιράν, εναντίον Αμερικανικών στόχων στην ε, Συρία και στο Ιράκ. Μέχρι στιγμής περίπου 50 επιθέσεις έχουν δεχθεί οι αμερικανικές βάσεις στη Συρία και στο Ιράκ. Απάντησε, ε, οι, απάντησαν οι αμερικανικές δυνάμεις με δύο ε, αεροπορικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των, της, των, της δύναμης των Al-Quds, αυτών οι οποίοι δηλαδή κάνουν τις επιθέσεις, αλλά το κυριότερο είχαμε... Ε, σκληρές δηλώσεις και από το Λευκό οίκο και από τον Λόι Τόστιν, τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ. Σκληρές δηλώσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις ε, τότε η απάντηση θα είναι σκληρή. Και το μήνυμα φαίνεται ότι το πήρε κυρίως η Τεχεράνη γιατί ε, τις τελευταίες μέρες συνεχίζονται μεν οι επιθέσεις αλλά όχι στο ρυθμό που συνέβαινε πριν από το τελεσίγραφο που έστειλε... Η Ουάσιγκτον στην, στην Τεχεράνη. Ένα μέτωπο που άνοιξε που παρότι δεν υπάρχει εδαφική συνέχεια μεταξύ των δύο χωρών έχει ανοίξει ένα μέτωπο, είναι το μέτωπο, το μέτωπο της Ιεμένης ή μάλλον ο πόλεμος που κήρυξε η Ιεμένη και συγκεκριμένα το πολιτικό κίνημα Ανσαρουλάχ, η στρατιωτική πτέρυγα του οποίου είναι η Αντάρτες Χούτι επειδή μιλάμε για αντάρτε σκούτι, δεν θα πρέπει να πάει ο νου μα σε κάποιου ανθρώπου με Καλασνίκοφ. Μιλάμε για έναν κανονικό στρατό με πολεμική αεροπορία, με μαχητικά αεροσκάφη Μίγκ 29, τα οποία είναι αρκετά σύγχρονα, θα έλεγε κανεί, τρίτη γενιά, τρίτη γενιά συν, με πυράβλου βεληνικού πάνω από 2.000 μέτρα, βαλιστικού πυράβλου, με μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία και αυτά έχουν βεληνικέ πάνω από 2.000 μέτρα και με πυράβλους εδάφους επιφανίας που είναι σοβαρή απειλή για τα διερχόμενα πλοία από, τον, από το στενό των δακρύων, όπως ονομάζεται το στενό από το οποίο εισέρχονται τα πλοία από τον Ινδικό Ωκεανό μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Εμένη λοιπόν έχει εκτοξεύσει αρκετά βλήματα, βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ισραήλ. Είχαμε ορισμένες ζημιές, ορισμένα δηλαδή... Κρύπησαν τον ε, θόλο και έπεσαν στην ε, πόλη Εϊλάτ, η οποία βρίσκεται στον κόλπο της Άγκαμπα, πόλη Λιμάνι. Ε, είχαμε επίσης ε, απόπειρα επίθεση σε αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Δύο επιθέσεις, τα οποία εξουδετερώσαν γιατί έχουν ε, πανίσχυρα και υπερσύγχρονα αντιπυραυλικά συστήματα. Εξουδετερώσαν αυτές τις απειλές και εσχάτως... Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων τον Χούτι δήλωσε ότι επιφυλάσσεται η Εμένη να πλήξει τα εμπορικά πλοία του Ισραήλ τα οποία εισέρχονται από το στενό των δακρύων στην Ερυθρά Θάλασσα και εκεί θα κατευθύνονται στο λιμάνι του Ιελάτ από όπου το 90% περίπου του εμπορίου που προέρχεται από τις ασιατικές χώρες γίνεται από αυτό το λιμάνι. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάποιο κάποια ενέργεια σε αυτή την κατεύθυνση πάντως είμαστε ακόμα στις απειλές Επίσης αυτό που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι το εξής ακριβώς επειδή και η Χεσμολά αλλά και άλλες δυνάμεις οι Al-Quds που επιτείνεται σε στόχους του Ισραήλ και στο Λίβανο και στα υψίπεδα του Κολάν εξοπλίζονται από το Ιράν και εξοπλίζονται με μεταφορικά αεροσκάφη τα οποία μεταφέρουν από την Τεχεράνη, ε, προσγειώνοντας τα αεροδρόμια της, στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού και στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χαλεπίου, ε, εκεί ε, ξεφορτώνουν τα απλικά συστήματα και στη συνέχεια μεταφέρονται οδικώ στις ομάδες αυτές και στη Χεσβολά. Επειδή λοιπόν το Ισραήλ έχει διαπιστώσει αυτές τις μεταφορές, βομβάρδισε ε, πάνω από δύο φορέ και το αεροδρόμιο τη Δαμασκού και το αεροδρόμιο του Χαλεπίου, και εκεί είδαμε η Ρωσία να παίρνει μια απόφαση που πριν τον πόλεμο ήταν δύσκολο κανείς να προβλέψει. Επιτρέπει πλέον τα μεταγωγικά αεροσκάφη της, τα Ιρανικά να προσγειώνονται στην στρατιωτική αεροπορική βάση Χμεϊμίν που βρίσκεται στο διεθνές, τη ρωσική αεροπορική βάση τη Χμεϊμίν που βρίσκεται ε, στον ευρύτερο συγκρότημα του Διεθνούς Αεροδρομίου του Χαλεπίου. Αυτό είναι μια κίνηση η οποία μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να χαρακτηριστεί μέχρι και εχθρική κίνηση εναντίον του Ισραήλ. Γιατί, και το λέμε αυτό γιατί η Ρωσία συνήθω διατηρούσε πολύ καλέ σχέσει με το Ισραήλ. Ο Πούτιν διατηρούσε άρεστε σχέσει με τον Νετανιάχου. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο η Ρωσία να, επί, να, πάρει, να, κάνει αυτή την εχθρική, να πάρει αυτή την εχθρική απόφαση εναντίον του Ισραήλ, σημαίνει ότι στην παρούσα φάση οι σχέσεις της Ρωσίας με το Ιράν είναι πιο σημαντικές από ότι οι σχέσεις της ε, Ρωσίας με το ε, Ισραήλ Εδώ μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε στο τέλος της σύνοψης το, ε, γύρω από, την, ε, από, την επιχ, από τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη και στη Γάζα αλλά και στα υπόλοιπα μέτωπα απλά να πούμε ότι ε, ε, ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού, των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στα νοσοκομεία, είχαμε σοβαρότατες αντιδράσεις σε διεθνέ επίπεδο. Και μάλιστα οι αντιδράσεις αυτές εκφράστηκαν ακόμα και διαστόματος του στενότερου συμμάχου του Ισραήλ, του, των ΗΠΑ, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής, του ε, Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής, οι οποίοι ε, καλούν την, ε, το Ισραήλ να... Ε, περιορίσει τις απώλειες των αμάχων, οι οποίες με βάση τα στοιχεία που, δίνει, που δίνουν οι παρεστινιακές αρχές αγγίζουν τις 12.000, που παραπάνω από τους μισούς είναι γυναίκες και παιδιά. Έχουμε λοιπόν σοβαρές αντιδράσεις. Στη Λατινική Αμερική πέντε χώρες έχουν ανακαλέσει τους πρέσβεις τους, ενώ υπάρχουν αντιδράσεις ακόμα και σε φιλικές χώρες του Ισραήλ. Και οι αντιδράσεις αυτές από τις κυβερνήσεις, από φιλικές κυβερνήσεις του Ισραήλ οφείλονται σε αντιδράσεις της, του κόσμου. Έχουμε διαδηλώσει διαδηλώσεις στην Τζακάρτα της, της Είχαμε ίσως τη μεγαλύτερη διαδήλωση παγκοσμίω για συμπαράσταση στον Παλαιστινιακό λαό. Δύο εκατομμύρια άνθρωποι. Ενώ δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες διαδήλωσαν και σε άλλες χώρες και της Ευρώπης, ακόμα και στην ίδια την Ουάσιγκτον. Ε, έγιναν απόπειρε. Να, ληφθεί, να ληφθούν αποφάσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας, τέσσερις απόπειρε οι οποίες έπεσαν πάνω σε βέτο των χωρών που δικαιούνται να κάνουν βέτο. Τελικώς είχαμε ένα ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θέματα για τα οποία θα συζητήσουμε αμέσως μετά το λιγόλεπτο διάλειμμα. Για λίγα λεπτά διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. πάλι μαζί φίλε και φίλοι. Πριν πάμε στα ψηφίσματα του ΟΕΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ να πούμε ότι είχαμε έκτακτη σύνοδο κορυφής για πρώτη φορά, ίσως τα τελευταία χρόνια, του Ισλαμικού Συνδέσμου, της Ισλαμικής Διάσκεψης και του Αραβικού Συνδέσμου. Περίπου 60-57 κράτη, ηγέτες 57 χωρών συνήλθαν στην, στο Ριάτ, στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, με θέμα πάντα τον πόλεμο στη Γάζα. Εκεί το Ιράν πρωτοστάτησε ε, στη Σύνοδο, ζητώντας να, ληφθού, να ληφθούν αποφάσεις ε, για σκληρά μέτρα εναντίον του Ισραήλ, όπως εμπάργο όπλων, εμπάργο πετρελαίου, εμπάργο τροφίμων. Ακόμα ζητήθηκε να κλείσουν και ένα αέριο χώρο των Ισλαμικών και των Αραβικών χωρών στα Αμερικανικά αεροσκάφη που μεταφέρουν οπλικά συστήματα στο Ισραήλ. Αυτή η απόφαση δεν έγινε δεκτή, δεν την δήλωσαν αντίθετη η Σαουδική Αραβία, τα Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο, δεν πέρασε τελικώς. Πέρασε μία άλλη, μια άλλη κοινή δήλωση που καταδίκασε το Ισραήλ και ζητούσε μια, τη λύση των δύο κρατών, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Στο σημείο αυτό να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του Ιράν και πώς αντιμετωπίζεται από τα από τα Αραβ... κυρίως από τα Αραβικά κράτη. Το Ιράν λοιπόν πρωτοστατεί σε υποστήριξη τουλάχιστον σε φραστικό επίπεδο προς την Γάζα και αυτό δίνει την εντύπωση στους, στις Αραβικές χώρες ότι το Ιράν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κρίση στη Γάζα και το δράμα των Παλαιστινίων για να αποκομίσει δικά του πολεμικά ωφέλη. Γι' αυτό είδαμε αυτό το ρήγμα σε αυτήν την κοινή διάσκεψη και την αδυναμία να έχουμε ένα κοινό ανακοινοθέν τουλάχιστον με βάση ε, αυτά που πρότεινε το Ιράν πάντως όσον αφορά την επέκταση του πολέμου έχουμε ξαναπεί νομίζω ότι αυτόν τον πόλεμο δεν τον θέλει κανείς και κυριολεκτούμε δηλαδή δεν τον θέλει η Χαμάς ασχέτως της εισβολής που έκανε τώρα δεν τον θέλει γιατί θα καταστραφεί δεν τον θέλει η Χεσμολά, γιατί το οπλοστάσιο τη που κοστίζει αρκετά δισεκατομμύρια, εάν το ε, καταναλώσει σε έναν πόλεμο, θα είναι πολύ δύσκολο κάτω από τι παρούσε οικονομικέ συνθήκε να το αναπληρώσει. Θα χάσει το ρόλο που έχει η Χεσμολάχ στη συγκυβέρνηση και συνδιοίκηση του Λιβάνου. Δεν τη θέλει το κράτο του Λιβάνου. Δεν τη θέλει η Συρία, γιατί είναι ήδη με, σε έναν πόλεμο 12 χρόνια. Δεν θέλει άλλο ένα πόλεμο με μια ισχυρή χώρα. Δεν το θέλει η Αίγυπτος, γιατί. Έχει, είναι σε πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχει προβλήματα ο ΣΥΣΙ με τη μουσουλμανική αδερφότητα. Έχει εσωτερική αστάθεια. Δεν θέλει έναν ακόμα δίκτυο αστάθεια. Δεν το θέλει η Ορδανία και αυτή είναι μια σχετικά ασταθή χώρα. Δεν το θέλει ούτε το Ιράν γιατί έχει και αυτό σοβαρά προβλήματα. Θυμόμαστε όλοι τι έγινε πέρυσι με τη Μάσα ε, Αμίνη, αυτή την Κούρδισσα που δολοφόνησαν η αστυνομία ηθών. Και περίπου πάνω από 40 μέρε συνταράχθηκε το Ιράν από διαδηλώσει. Η οικονομική κατάσταση δεν είναι καλή. Δεν το θέλει ούτε η Κίνα, γιατί εξαρτάται σε ποσοστό 40-45% από το πετρέλαιο που παίρνει από το Ιράν, και σε ένα πόλεμο θα σταματήσουν οι ροέ και θα έχει πλήγμα στην οικονομία τη. Δεν το θέλουν οι ΗΠΑ, γιατί αυτό ο πόλεμο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο οικοδόμημα που προσπαθούσε να κτίσει η Ουάσιγκτον με τις αραβικές χώρες και τον ε, μουσουλμανικό κόσμο. Δεν τον θέλει ούτε το Ισραήλ, γιατί αν ο πόλεμος αυτός επεκταθεί, επικτα... θα κινδυνέψει ίσως και η ίδια η ύπαρξη του Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, να καταλήξουμε ότι δεν τον θέλει το Ιράν, γιατί για να κλιμακωθεί ο πόλεμος, θα πρέπει το πράσινο φως να δοθεί από την Τεχεράνη. Μέχρι στιγμής, αυτά που έχουμε στα... με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, κάτι τέτοιο ευτυχώς δεν διαφαίνεται. Και να περάσουμε τώρα στο σχέδιο αμάλθια που έχει ε, βάλει στο τραπέζι η Λευκοσία, η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι ένα σχέδιο με βάση το οποίο θα συγκεντρώνονται ε, α, ανθρωπιστική βοήθεια στο αεροδρόμιο της Λεμεσού και στο, ε, της Λάρνακας και στο λιμάνι της Λάρνακας και εκείθεν, Όπω συμφωνηθεί και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο και με την Παλαιστινιακή Αρχή, ήδη ο Υπουργό Εξωτερικών τη Κύπρου έχει κάνει δύο ταξίδια στην περιοχή. Με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί, με θαλασσίω, με πλοία θα μεταφέρονται η ανθρωπιστική βοήθεια είτε στη Γάζα, είτε στην, στη Χερσόνησο του Σινά. Και εκεί θέλει να δίνεται στου Παλαιστινίου. Να πάμε τώρα στα ψηφίσματα της του OIE. όπως είπαμε ενώ απέτυχε το συμβούλιο ασφαλείας να ε, εκδώσει ψήφισμα ε, συνεκλήθη κατόπιν πρότασης της Ιορδανίας η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και εξέδωσε ψήφισμα για τον πόλεμο στη Γάζα. Στο ψήφισμα αυτό το Ισραήλ αντέδρασε, ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη αντέδρασε, είχε μια σφοδρή αντίδραση, καταδίκασε φυσικά το ψήφισμα. Για να δούμε λοιπόν τι είπε ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να απαλλάξει τον κόσμο από το κακό που αντιπροσωπεύει η Χαμά και να φέρει του ομήρου πίσω στα σπίτια του. Ο μόνο τρόπο για να καταστραφεί η Χαμά είναι να την ξεριζώσουμε από τι σύραγγε και την υπόγεια πόλη του τρόμου. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση δείχνει ότι η πλειοψηφία τη διεθνού κοινότητα προτιμά να στηρίζει την υπεράσπιση των ναζιστών τρομοκρατών αντί για το Ισραήλ. Μετά το ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ακολούθησε το ψήφισμα μετά από πρόταση σχεδίου ψήφισματος της Μάλτας ακολούθησε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας το οποίο επίσης είναι αφορά φυσικά την κατάπαυση του πυρός ανθρωπιστική παύση των εχθροπραξιών για να δοθεί βοήθεια στους στους στου στις στους αμάχους της Γάζας να δούμε λοιπόν πώς είναι το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου για επίγουσες και παρατεταμένες ανθρωπιστικές παύσεις στις μάχες μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων μαχητών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας για επαρκή αριθμό ημερών, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ρωσία και η Βρετανία, οι οποίε ασκούν βέτο στο Συμβούλιο, απήχαν από την ψηφοφορία τη Τετάρτη επί του ψηφίσματο που συνέταξε η Μάλτα. Τα υπόλοιπα 12 μέλη ψήφισαν υπέρ. Ήταν η πέμπτη απόπειρα του Συμβουλίου Ασφαλεία να αναλάβει δράση από τι 7 Οκτωβρίου. Το Συμβούλιο προσπάθησε τέσσερι φορέ μέσα σε δύο εβδομάδε τον Οκτώβριο να δράσει. Η Ρωσία απέτυχε δύο φορέ να συγκεντρώσει τι ελάχιστε απαιτούμενε ψήφου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε άσκησαν βέτο σε ψήφισμα που είχε συνταχθεί από τη Βραζιλία και η Ρωσία και η Κίνα άσκησαν βέτο σε ψήφισμα που είχαν συντάξει οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου απαιτεί τη συμμόρφωση με το Διεθνέ Δίκαιο ιδίω την προστασία των αμάχων, ιδίω των παιδιών. Καλεί επίσης όλα τα μέρη να μην στερήσουν από του αμάχου στη Γάζα τι βασικέ υπηρεσίε και την ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζονται για την επιβίωσή του. Χαιρετίζει τι αρχικέ περιορισμένε παραδόσεις βοήθεια, αλλά ζητά να αυξηθούν. Ο πρέσβη του Ισραήλ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Γκιλάντ Ερντάν, κατήγγειλε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που καλεί σε ανθρωπιστική πάυση, ω αποσυνδεδεμένο από την πραγματικότητα και χωρί νόημα. Αφού είδαμε λοιπόν τι συνέβη στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και στη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας, να δούμε τι συμβαίνει σε αυτήν την ιδιότυπη μονομαχία που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες μέρες μεταξύ του Ερντογάν και του Νετανιάχου. Να θυμίσουμε ότι ο Ερντογάν τα πρώτα 24 ώρα μετά την εισβολή της Χαμάς στο, στο, στο έδαφος του Ισραήλ, ο Ερντογάν προσπάθησε να ακολουθήσει μια στάση παρόμοια με τη στάση που ακολουθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία. Δηλαδή ε, να έχει επαφές και με τις δύο πλευρές, μια ισορροπημένη στάση, διεκδικώντας ρόλο μεσολαβητή. Όταν όμως ξεκίνησαν οι αεροπορικοί μου και άρχισαν να... Ε, κάνουν το γύρο του κόσμου οι φωτογραφίες με τα νεκρά μωρά ο Ερντογάν υποχρεώθηκε να αλλάξει στάση και από την εσωτερική κοινή γνώμη είδε όμως και την ευκαιρία να διεκδικήσει το ρόλο που έχει πάντα κατά νου του ηγέτη του μουσουμανικού κόσμου και άρχισε σταδιακά να ανεβάζει τους τόνους εναντίον του Ισραήλ να ε, ασκεί δρυμία κριτική και να φτάσει μέχρι το σημείο να χαρακτηρίσει το Ισραήλ ω τρομοκρατικό κράτος. Όσον αφορά δε τον ίδιο τον Νετανιάχου, εκεί πλέον έγινε το ζήτημα προσωπικό, το είπε ότι ξόφλησες, ότι δεν υπάρχει πια και όχι μία φορά, πολλές φορές έκανε δημοσίως δηλώσεις. Απάντησε ο Νετανιάχου από την πλευρά του, είπε ότι δεν έχει δικαίωμα ούτε το ηθικό ανάστημα η Τουρκία να ασκεί κριτική στο Ισραήλ, γιατί και αυτοί και να, μας, να ονομάζει το Ισραήλ τρομοκρατικό κράτο, γιατί ο, Ισρα... ο Ερντογάν είναι αυτό ο οποίο συναγελάζεται με τρομοκράτε και με τον ηγέτη τη Χαμά, τον Χανίγια, ο οποίο φιλοξενήθηκε. Ορισμένοι μάλιστα πήραν και άδειε παραμονή και διαβατήρια από την Τουρκία. Επίση, υπενθύμησε στον Ερντογάν, θα έλεγα όχι με τόσο έντονο και φανερό τρόπο, ότι ο ίδιο έχει βομβαρδίσει χωριά μέσα στην ίδια του τη χώρα, εννοώντα τα κουρδικά χωριά τα 4.500 χιλιάδες κουρδικά χωριά που έχει κάψει και εκενώσει το τουρκικό κράτος, διαπράττοντας μια πρωτοφανή εθνοκάθαρση στους Κούρδους ε, τα, τις τελευταίες δεκαετίες. Όμως θα έλεγα ότι παρότι ο Νετανιάχου δεν μπόρεσε να βρει τις κατάλληλες λέξεις ίσως να απαντήσει στον Ερντογάν, την καλύτερη απάντηση έδωσε ο Λεβέντ Σενέρ, εκδότης της εφημερίδας, Αυρούπα στα κατεχόμενα της Κύπρου και ταυτόχρονα αρθρογράφος στην εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Να δούμε λοιπόν τι είπε ο Λεβέν Σενέρ για, για τις κατηγορίες που εκτοξεύει ο Ερντογάν αλλά και ο Υπουργός του ο Χαρκάν Φιντάν εναντίον του Ισραήλ. Ο Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, είπε ό,τι ήταν να πει. Τώρα το λέει και ο Ταγί Περντογάν. Και αυτά που λένε και οι δυο μα θυμίζουν την Κύπρο. Τι είχε πει ο Φιντάν? Κατέχετε το έδαφο κάποιου και δεν μένετε με την κατοχή, κατάσχετε και το σπίτι του. Τον κρεμίζετε, τον πετάτε έξω. Ύστερα φέρνετε και άλλου και του βάζετε εκεί. Ύστερα βρίσκετε έναν όρο, του λέτε επίκου. Το όνομα αυτού είναι κλεψιά. Μέχρι εδώ εντάξει. Τώρα να δούμε τι σημαίνει έπικο. Άτομο που μεταφέρεται από κάπου και εγκαθίσταται στο σπίτι κάποιου που εκδιώχθηκε από το σπίτι του. Έτσι δεν είναι. Και ο Ταγί Περντογάν χρησιμοποίησε τη λέξη έπικο στην Ισλαμική Σύνοδο Κορυφή στο Ριάντ αποκάλεσε επίκους τους Ισραηλινούς που εγκαταστάθηκαν στους τόπους που πάρθηκαν με τη βία από τα χέρια των Παλαιστινίων στα Παλαιστινιακά εδάφη που κατέκτησε το Ισραήλ. «Αυτοί οι έπικοι είναι τρομοκράτες», είπε. Είπε αυτολεξίτα εξή. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανακηρυχθούν ως τρομοκράτες οι κατοχικοί έπικοι». Αποκαλύφθηκε και ο Ταγί Περντογάν όπω και ο Χακάν Φιντάν. Αυτό είναι ακριβώ που κάνει στην Κύπρο και η Τουρκία. Ό,τι κάνει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη το κάνει και η Τουρκία στην Κύπρο. Αν θα αποκαλέσουμε τρομοκράτε του επίκου οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στα σπίτια των Παλαιστινίων, τι θα αποκαλέσουμε του επίκου που εγκαταστάθηκαν στα σπίτια των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο, Αυτοί είναι τρομοκράτε, λέει ο Ερντογάν. Εμεί μέχρι σήμερα δεν του αποκαλέσαμε τρομοκράτε. Του αποκαλέσαμε έπικου. Δεν του αποκαλέσαμε τρομοκράτε. Ο Ερντογάν το λέει αυτό. Αυτό είναι κλεψιά, λέει ο Χακάν Φιντάν. Αυτοί οι κλέφτε είναι τρομοκράτε, λέει ο Ερντογάν. Αυτό ο πόλεμο τη Γάζα εμφάνισε πάρα πολλέ πραγματικότητε. Τουλάχιστον αυτέ ακούσαμε από τον κατακτητή μα, την Τουρκία. Όλα αυτά είναι σαν παραδοχή. Όμω δεν είναι παραδοχέ που έγιναν ενσυνείδητα. Ξεχνούν ότι έκαναν και οι ίδιοι στην Κύπρο αυτά που κάνει το Ισραήλ εκεί. Ή δεν τα βάζουν στο ίδιο καζάνι επειδή θεωρούν τον εαυτό του εγγυητή και σωτήρα μα. Τι εγγυήσει είναι αυτέ τελικά. Ο εγγυητή κατέχει τα εδάφη τη δημοκρατία τη οποία είναι εγγυητή Διώχνει του πολίτε αυτή τη δημοκρατία από τα σπίτια του και εγκαθιστά στα σπίτια του τον πληθυσμό τον οποίο μετέφερε από τη δική του χώρα. Ναι, αυτό είναι τρομοκρατία, Ταγί Περντογάν. Όμω τρομοκράτε δεν είναι οι έπικοι, αλλά εκείνοι που το έκαναν αυτό. Είναι εκείνοι που εκδίωξαν όλου εκείνου του ανθρώπου από τα σπίτια του. Είναι εκείνοι που σκότωσαν όσου επέμειναν να μην δώσουν το σπίτι του. Υπάρχει και το εξή. Το παίζει υπερασπιστή των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, ο Ταγί Περντογάν. Ε, είμαστε και εμεί στο πλευρό των Παλαιστινίων. Τι διαστρέβλωση είναι τώρα αυτή. Δηλαδή, τώρα είμαστε στην ίδια παράταξη με τον Ερντογάν. Οι πιο φανατικοί τη θρησκείας στην Τουρκία κοιμούνται και ξυπνούν προσευχόμενοι για την Παλαιστίνη. Παλιά δεν θα προσεύχονταν. Ο Ερντογάν δεν θα οργιζόταν έτσι. Παλιά λέω την εποχή τη οργάνωση απελευθέρωση τη Παλαιστίνη και του Γιασέρα Ραφάτ. Πολλοί επαναστάτε στην Τουρκία πέρασαν από τα στρατόπεδα εκπαίδευση τη Οργάνωση Απελευθέρωση τη Παλαιστίνη. Τότε μόνο οι προοδευτικοί και οι αριστεροί στον κόσμο ήταν υπέρ τη παλαιστινιακή αντίσταση. Ουσιαστικά ο Ερντογάν και η κλίκα του είναι υπέρ τη Χαμά. Άλλο η παλαιστινιακή αντίσταση και άλλο η Χαμά. Ναι, είναι Παλαιστίνοι και τα μέλη τη Χαμά. Όμω είναι ριζοσπάστε Ισλαμιστέ. Δεν είναι αριστεροί και προοδευτικοί. Τα μυαλά του είναι μυαλά Ισλαμικού νόμου. Οι επικεφαλεί τη Τουρκία διαχωρίζουν την κατάκτηση από την κατοχή. Καφιούνται για τι κατακτήσει του, δεν θεωρούν κατοχική δύναμη τον εαυτό του. Κατά τη γνώμη του, δεν κατέχουν την Κύπρο. Την κατέκτησαν. Δεν κατέχουν τη Συρία. Και εκείνοι την κατέκτησαν. Εκείνοι είναι ένδοξοι κατακτητέ. Το Ισραήλ είναι ντροπιαστική κατοχική δύναμη. Τι κόσμο είναι αυτό, Όντω, τι κόσμο είναι αυτό. <Το> Πάντω, θα έλεγα ότι. Εμείς οι αρθρογράφοι στην Ελλάδα θα πρέπει να νιώθουμε και λίγο ζήλια ε, ως προς τον τρόπο με το οποίο ανέπτυξε το θέμα ο Σενέρ Λεβέντ, ένας Τουρκοκύπριος και ο τρόπος με τον οποίο ξεγύμνωσε, αν θέλετε, την υποκρισία και του ιδίου του Ερντογάν και του Υπουργείου Εξωτερικών Εξωτερικού του του Χακάν Φιντάν. Ο πόλεμος ε, στην, ε, στο Ισραήλ δεν έχει θύματα μόνο τους ε, ε, Παλαιστινίους στη Γάζα. Έχει θύματα και στην Ουκρανία. Και την ίδια την Ουκρανία, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και μάλιστα αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ζελένσκι και η Ουκρανία επιτείνεται και από την εσωτερική κατάσταση της ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ λοιπόν έχουν τώρα να υποστηρίξουν δύο μέτωπα. Και το μέτωπο της Ουκρανίας και το μέτωπο του Ισραήλ. Να υποστηρίξουν και οικονομικά και ε, στρατιωτικά. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν επιτείνεται από το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικάνοι που ελέγχουν την Βουλή των Αντιπροσώπων δεν εγκρίνουν τα ποσά για την Ουκρανία ταυτόχρονα με το Ισραήλ και έτσι έχει περικοπεί η βοήθεια προς στιγμή προς την Ουκρανία και χωρίς την Αμερικανική βοήθεια όσο και να αυξήσει τη βοήθειά της η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ δύσκολο να συνεχιστεί ο πόλεμος. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές με τον πόλεμο στην Ουκρανία και όπου ε, υπάρχει φτώχεια, υπάρχει και γκρίνια, αυτά τα διέξοδα στον πόλεμο, τα ομολόγησε στα μέτωπα του πολέμου, τα ομολόγησε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ουκρανίας, ο στρατηγός Ζαλούζνη, σε συνέντευξη που έδωσε στον Economist. Ε, αυτό προκάλεσε την μνήμη του ε, Ζελένσκη, ο οποίος Ζελένσκι βλέπει στο πρόσωπο του, του Ζαλούζνη και τον πιθανό αντίπαλό του στι εκλογέ, στι προεδρικέ, όποτε και αν γίνουν αυτέ. Άρα υπάρχει και ένα εσωτερικό μέτωπο στην Ουκρανία που ξέρετε, εμεί ειδικά οι Έλληνε ξέρουμε τι σημαίνει εσωτερικό μέτωπο όσο είναι σε εξέλιξη ένα πόλεμο. Το έχουμε βιώσει κυρίω στη Μικρασιατική καταστροφή. Δεν είναι καλά σημάδια αυτά για τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία. Είχαμε επίσης την εβδομάδα που πέρασε και τη συνάντηση των προέδρων των δύο μεγαλύτερων χωρών του πλανήτη, των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής και της Κίνας. Να πούμε επιγραμματικά ότι άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η προσέγγιση των δύο χωρών. Είχαν δύο συμφωνίες. Η μία συμφωνία αφορά κάποιες απογορευμένες ουσίες να σταματήσει η παραγωγή τους από την Κίνα, από τις οποίες βρίσκουν το θάνατο αρκετές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στις Αμερικής και να αποκατασταθεί ο διάβλος στρατιωτικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών για να αποφευθούν καταστάσεις που κανείς δεν θέλει τώρα ένα τρίτο μέτωπο να ξεσπάσει στην Ασία ούτε η Κίνα το θέλει και φυσικά ούτε και οι ΗΠΑ. Απλώ να πούμε ότι οι δύο χώρε, οι οικονομίε των δύο χωρών είναι αλληλοεξαρτώμενε. Παρότι παίρνει η μία χώρα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα απέναντι στην άλλη, παρόλα αυτά και οι δύο γνωρίζουν ότι αν κοπούν οι οικονομικέ γέφυρε των δύο χωρών, το οικονομικό πλήγμα και για τι δύο χώρε θα είναι κέριο. Και ίσω αυτό να φέρνει αυτέ τι δύο μεγάλε χώρε πιο κοντά. Πάντω. Είναι έχει ιδιαίτερη σημασία η δήλωση που έκανε ο, ο Κινέζος ηγέτης, ο Σι Τζίμπινγκ ο οποίος είπε «Ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος και μας χωράει και τους δυο». Και ενώ μιλήσαμε για την επίσκεψη των δύο μεγάλων δυνάμεων, να δούμε τα παιχνίδια που συνεχίζει να παίζει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν λοιπόν δεν στρέφεται μόνο εναντίον του Ισραήλ και εναντίον του Νετανιάχου, στρέφεται και εναντίον της Δύσης. Και εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι ας επιτραπεί η έκφραση τζογάρι ε, στιλητεύοντας την απικιοκρατική ε, 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 ιστορία της Δύσης, στιλητεύοντας τις, τις σταυροφορίες, θέλει να ευαισθητοποιήσει την, και να συσπυρώσει την Ισλαμική κοινή γνώμη σε όλο τον Ισλαμικό κόσμο για να διεκδικήσει το ρόλο που θέλει ως ο νέος χαλίφης στην Ισλαμική Ούμα, στον μουσουλμανικό κόσμο δηλαδή. Ενώ λοιπόν ακολουθεί αυτήν τη σκληρή πολιτική, την ίδια στιγμή ε, παίρνει απόφαση να ε, ε, να υπογράψει το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στην, ε, ε, στον ΝΑΤΟ, το έστειλε στη Βουλή και ο πρόεδρος της Βουλής το έστειλε στην Αρμόδια Επιτροπή. Όμως... Εκεί στην αρμόδια επιτροπή ο Ερδογάν άρχισε και πάλι τα γνωστά του, α πούμε, επιτροπή έκφραση, τα γνωστά του κόλπα. Ξανά το έβαλαν στο ψυγείο, προφανώ προσδοκώντα κάποιε υποσχέσει ή και κάποια κέρδη προτού οριστικοποιηθεί η κύρωση αυτού του πρωτοκόλου. Να δούμε το σχετικό θέμα. Αφού έχει στο περίμενε ολόκληρο τον ΝΑΤΟ από το 2022, ο Ερντογάν, ακολουθώντα μια πολιτική που μόνο ο ίδιο γνωρίζει τι ακριβώ επιδιώκει, Εν μέσω κατηγοριών κατά του Ισραήλ και ολόκληρη τη Δύση και επένων προ τη Χαμάς, αποφάσισε να υπογράψει το πρωτόκολλο ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, παραπέμποντά το στον πρόεδρο τη Τουρκική Εθνοσυνέλευση για να ακολουθήσει κοινοβουλευτική διαδικασία που θα οδηγήσει στην κύρωσή του. Στι 24 Οκτωβρίου, ο πρόεδρο τη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, από τα παλιά στελέχη του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία. Αποφάσισε να στείλει το πρωτόκολλο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για συζήτηση και έγκριση, ώστε να ακολουθήσει παραπομπή του στην Ολομέλεια προ τελική κύρωση. Ενώ μετά την υπογραφή Ερντογάν υπήρχε εκτίμηση ότι όλα είναι απλά θέμα διαδικασία, η Επιτροπή Εξωτερικών αποφάσισε ότι δεν είναι όριμε ακόμη οι συνθήκε. Οι διαπραγματεύσει ακόμη δεν έχουν οριμάσει, είπαν για την ακρίβεια οι βουλευτέ τη κυβέρνηση, χωρί να δώσουν νέα μερομηνία συζήτηση. Για άλλη μια φορά, ο Ερντογάν αποδεικνύεται για πολλού στη Δύση ένα αναξιόπιστο σύμμαχο και κατά του Τούρκου ένα δεινό διαπραγματευτή. Προφανώ, ο Ερντογάν, εν μέσω αντιδράσεων για τι σκληρέ του δηλώσει κατά του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική και τη Δύση, έβγαλε πάλι τον άσο από το μανίκι που λέγεται ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, για να πετύχει του στόχου του που είναι η αγορά των F-16 Viper από τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική ή τον Eurofighter από Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία. Εξού και το ταξίδι του Ερντογάν στο Βερολίνο, το οποίο δυσκολεύεται να συνενέσει στην πόλη σε αυτή. Παρακολουθώντα λοιπόν τι πυροέτε Ερντογάν μεταξύ Ισραήλ, Δύση, Σταυροφόρων, Απικιοκρατών, αλλά και τα ανοίγματά του προ τι ΗΠΑ με τη Σουηδία, τι επαναχωρήσει του, επισκέφθηκε την Άγκυρα μετά από δύο χρόνια, η διαπραγματευτική ομάδα από την Ελλάδα που για πρώτη φορά για τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη για πρώτη φορά επικεφαλή ήταν ένα διπλωμάτη αντί για κάποιο στρατιωτικό. Πάντω, πριν αναφερθώ στα μέτρα, μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, θα πρέπει εκ των πραγμάτων να δούμε τι είναι αυτή η εμπιστοσύνη και ποιο πλήττει την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών. Με τι ενέργειε την πλήττει και πάνω σε αυτό να οικοδομήσουμε τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει. Είναι το εξή. Την εμπιστοσύνη και την ένταση στο Αιγαίο την προκαλεί η Τουρκία με τι δικέ τη ενέργειε. Και όταν συζητούμε για μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, δεν μπαίνουν καν στο τραπέζι οι ενέργειες τη Τουρκία και μπαίνουν άλλα πράγματα, όπω θα δούμε παρακάτω στο βίντεο που ε, ακολουθεί. Πιστεύουμε ότι διανύουμε μια ιστορική περίοδο ανάπτυξη σχέσεων με την Ελλάδα. Μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη λύση και μια ειλικρινή και επικοδομητική σχέση θα ωφελήσει και τι δύο χώρε. Συνεχίζουμε τι προσπάθειέ μα να διατηρήσουμε τη θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα. Στόχο μα είναι να επιλύσουμε τα προβλήματά μα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με το Διεθνέ Δίκαιο, τι σχέσει καλή γειτονία και το πνεύμα τη συμμαχία. Στι συνομιλίε μα ήρθαν στο προσκήνιο τα ζητήματα τη μείωση τη ένταση στο Αιγαίο. Τη διατήρηση των ανοιχτών διάβλων διαλόγου και τη επίλυση των προβλημάτων στο πλαίσιο των σχέσεων καλή γειτονία. Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατιωτικέ μα δραστηριότητε στο Αιγαίο μειώθηκαν αμοιβαία κατά τη διάρκεια του έτου και καταβλήθηκαν προσπάθειε να διατηρηθεί η ένταση στην περιοχή μα σε χαμηλά επίπεδα. Ω δύο γείτονε, έχουμε πάντα εκφράσει την αποφασιστικότητά μα να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα μεταξύ μα μέσω αμοιβαίου διαλόγου, ειρηνικών μεθόδων, σεβόμενοι ο ένα τα δικαιώματα του άλλου και στο πνεύμα τη συμμαχία. Οι συνομιλίε των αντιπροσωπιών, οι οποίε είχαν ανασταλεί για περισσότερο από δύο χρόνια, συνεχίστηκαν και στη συνάντηση επιτεύχθηκε συνένεση για τη συνέχιση των συνομιλιών αυτών το επόμενο έτο. Ο γειτονικό μα ελληνικό λαό θα πρέπει να είναι βέβαιο ότι η Τουρκία είναι υπέρ ενό ειρηνικού και ευημερούντο μέλλοντο με την Ελλάδα, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι ποτέ δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τα εθνικά μα συμφέροντα στην προσπάθειά μα να βρούμε μια ειρηνική λύση. Θα ήθελα να εκφράσω με σαφήνεια ότι η αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και τα συμφέροντά μας στη γαλάζια πατρίδα μας είναι απόλυτη. Αυτά που είδαμε στο βίντεο είναι τα λόγια του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του Γιασάρ Γκουλέρ, και είναι η ομιλία που έκανε στην Επιτροπή του προϋπολογισμού της Βουλής παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του 2024 του Υπουργείου του. Αναφέρθηκε δηλαδή στη συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών στην Άγγερα για τα ΜΟΕ επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπής ήταν ο πρέσβης ο κ. Λαλάκος, ένας δυνατός πρέσβης. Όμως θα πρέπει να μείνουμε στο τελευταία φράση της ομιλίας του Γκουλέρ. Δηλαδή προσπαθεί να μας πει ότι θα οικοδομήσουμε μέτρα οικοδόμηση αλλά η Γαλάζια Πατρίδα θα είναι εκεί. Και αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν να υπάρχει εμπιστοσύνη, να οικοδομήσουμε μέτρα εμπιστοσύνης όταν το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας προβλέπει τον διαμελισμό του Αιγαίου. Αυτό πιστεύω είναι ένα ερώτημα που θα θέσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Τούρκο Πρόεδρο όταν θα τον υποδεχθεί στις 7 Δεκεμβρίου του 2023 εδώ στην Αθήνα. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ε, ε, έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.